Signore e signori, è con grande piacere che vi presento il nuovo allenatore. Σε αυτό το βίντεο θα αναλάβω να κάνω το rebuild της Ρώμα και αυτό που βλέπω μπροστά μου ήδη από την αρχή είναι ό,τι χειρότερο. Πεντάδα στην άμυνα. Μουρίνιο, πώς άφησες έτσι την ομάδα. Και ντερώσε λίγο μετά και εσύ το ίδιο. Θα τα φτιάξω όλα εγώ. Ο σημερινός στόχος δεν θα είναι απλά το rebuild της ομάδας για να έρθει κάποιο επόμενο τρόπιο και κάποια καλύτερη βαθμολογική θέση. Ταυτόχρονα θα επικεντρωθώ και στο ιταλικό στοιχείο της ομάδας υπογράφοντας μόνο Ιταλούς παίχτες. Όλα βέβαια με τη σειρά τους. Θα βάλω το κλασικό μου 4-2-3-1. Θα ξεκινήσω με αυτό με τα 3 cam και στην πορεία ίσως πάμε με τους 2 πλάγιους, ό,τι βολεύει αναλόγως στους παίκτες που θα έχω στην ομάδα. Και για αρχή θα είμαστε κάπως έτσι. Χρησιμοποίησα τελικά το σύστημα με τους 2 πλάγιους, βοηθάει στις θέσεις των παιχτών. Από θέμα budget έχουμε 75 εκατομμύρια τα οποία θα αξιοποιήσω για να φέρω Ιταλούς παίκτες που θα βοηθήσουν την ομάδα και θα αναδειχθούν στην πορεία. Έκανα 2 μεταγραφές για την άμυνα, έφερα τον Σκαλβίνη 19 χρονών από την Αταλάντα, μεγάλο ταλέντο, και τον Ρασπαδόρ για την επίθεση από την Νάπολη. Επίσης για την πρώτη χρονιά επέλεξα να μην κάνω καμία πώληση, θέλω κάθε πιθανό παίκτη στην ομάδα να είναι έτοιμος να βοηθήσει. Βέβαια, παρόλο που ο Ρασπαδόρ έχει την θέση striker, μου βγάζει θαυμαστικό, θα έχουμε ένα θέμα σε αυτό το κομμάτι. Κοίταξα να τον κάνω προπόνηση, θέλει πάρα πολλούς μήνες για προπόνηση, θα το κάνω παρόλα αυτά. Θέλει 69 εβδομάδες για να γίνει striker, ενώ έχει θέση striker. Τέλος πάντων, θα το κάνω. Στην Ευρώπη βρισκόμαστε στο Europa League, πάμε να ξεκινήσουμε τη χρονιά και να δούμε τι θα καταφέρουμε. Η πρώτη χρονιά ολοκληρώθηκε, ο Ρασπαδόρη παραμένει βασικός, ο Σκαλβίνη είναι εκτός από τα νέα μας αποκτήματα, πάμε να δούμε τι πετύχαμε. Και από ό,τι βλέπω, στην Σέρια κατακτήσαμε την τρίτη θέση. Πάρα πολύ ψηλά. Πρώτη Γιουβέντους με 85 βαθμούς, δεύτερη Ίντερ με 80, τρίτη εμείς με 78 και τέταρτη Μίλαν με 77 βαθμούς, που αυτό σημαίνει ότι του χρόνου θα συμμετέχουμε στο Champions League. Φοβερό. Στο κύπελλο Ιταλίας. Χάσαμε στο τελικό από τη Μίλαν, φτάσαμε μέχρι τελικό. Πολύ καλό. Στο Europa League δεν παίξαμε στο τελικό, που σημαίνει ότι αποκλειστήκαμε κάποια στιγμή νωρίτερα, το πήρε η Lens. Στέμι τελικά δεν βρισκόμαστε εμείς. Φτάσαμε μέχρι τα προημιτελικά και αποκλειστήκαμε από την West Ham. Αποκλείστηκε από τα ημιτελικά. Εδώ βέβαια έχω κάτι παράδοξο. Έχω μπει στα ατομικά στατιστικά των παιχτών. Πρώτο σκόρερ της ομάδας είναι ο Πελεγκρίνι με 31 γκολ και 9 assist σε 52 συμμετοχές. Δεύτερος είναι ο Λουκάκου που δεν τον είχα κάνει στον πάγκο. Τρίτος ο Ελσαράουι με 8 γκολ και δεν βλέπω πουθενά τον Ρασπαδόρη. Την μπάλα, 2 συμμετοχές, 1 γκολ. Ρασπαδόρη, 1 συμμετοχή, κανένα γκολ. Ναι. Okay, είναι λίγο παράδοξο αυτό. Παρ' όλα αυτά, πάμε να συνεχίσουμε στην δεύτερη χρονιά. Το budget για τη νέα σεζόν έχει ανέβει, βρίσκεται στα 137 εκατομμύρια, κάτι το οποίο σκοπεύω να αξιοποιήσω πλήρως. Όσον αφορά τον την μπάλα, θα κάνω τον κόπο να τον μετατρέψω σε cam. Δεν ξέρω γιατί έχει μπερδευτεί το παιχνίδι, ενώ οι παίκτες αυτοί μπορούν να παίξουν σε αυτές τις θέσεις. Και δεν τον χρησιμοποίησε την πρώτη σεζόν. Θέλει 2 εβδομάδες για να αλλάξει, οπότε θα το κάνω. Και ο Ρασπαδόρη θέλει ακόμα άλλες 21 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί η μετατροπή του σε striker. Κάποιοι δανεισμοί παιχτών και κάποιες πωλήσεις έχουν γίνει. Έχουμε τα 2 νέα αποκτήματα της ομάδας. Ο Ντόγκι θα έρθει να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας, ο οποίος έχει έρθει από τη Real Madrid. Okay. Και στη θέση του τερματοφύλακα έχει έρθει ο Καρνεσέκη, άλλος ένας Ιταλός παίκτης που έρχεται από την Αταλάντα. Ο Μπελότη επίσης έχει επιστρέψει στην ομάδα, άλλος ένας μεγάλος θρύλος της Ιταλίας. Δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα κλήρωση του Champions League για τους ομίλους, οπότε δεν ξέρουμε τους πιθανούς μας αντιπάλους. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το simulation της δεύτερης σεζόν και να δούμε τι θα πετύχουμε. Η δεύτερη χρονιά ολοκληρώθηκε. Πάμε να δούμε
τι καταφέραμε και συνειδητοποίησα ότι στην πρώτη χρονιά δεν κοίταξα κάποια πράγματα. Δεν κοίταξα ποιος πήρε το conference, ποιος κατέκτησε το Champions League, τι κάναμε στη φάση των ομίλων στο Europa League μέχρι να αποκλειστούμε, μέχρι και που φτάσαμε τέλος πάντων. Μικρό το κακό, πάμε να δούμε τι συνέβη στη δεύτερη χρονιά. Super Cup Ιταλίας το κατέκτησε η Juventus. Πάμε να δούμε σε Serie A. Πάμε να δούμε στο πρωτάθλημα τι έγινε. Και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση σε ισοβαθμία με την Ίντερ με 79 βαθμούς. Ακραίο. Πήραμε το πρωτάθλημα της Ιταλίας μετά από πάρα πολλά χρόνια. Τρίτη τερμάτισε η Juventus με 77 βαθμούς, τέταρτη η Νάπολη με 71. Και η Πελοταλίας το κατέκτησε η Ίντερ κερδίζοντας τα πέναλτι την Juventus στον τελικό. Εμείς φτάσαμε μέχρι τον γύρο των 16 που αποκλειστήκαμε από την Σαλερνιτάνα. Στο Champions League είχαμε κληρωθεί με τη Λειψία, Μπενφίκα και Young Boys. Τερματίσαμε τρίτη στον ομιλό μας με 10 βαθμούς. 11 βαθμούς η Μπενφίκα, δεύτερη, πρώτη η Λειψία με 13. Πολύ ωριακά. Που αυτό σημαίνει περάσαμε στο Europa League να δούμε ποιος κατέκτησε το Champions League. Δεν είχε γίνει ακόμα ο τελικός, ο οποίος θα κριθεί στον αγώνα μεταξύ της Paris Saint-Germain και της Αθλέτικο Μαδρίτης. Να δούμε το Europa League. Στο Europa League κληρωθήκαμε και περάσαμε τη Newcastle με συνολικό σκορ 3-2. Στη φάση των 16 αντιμετωπίσαμε την Arsenal, την οποία και περάσαμε με συνολικό σκορ 4-2. Στα πρώιμη τελικά αντιμετωπίσαμε την Φραφούρτη, την οποία και περάσαμε με συνολικό σκορ 4-3. Φτάσαμε στα ημιτελικά, αντιμετωπίσαμε τον Άγιαξ, που περάσαμε με 4-3 συνολικό σκορ και στο τελικό βρεθήκαμε με την Νάπολη και κατακτήσαμε το Europa League. Απίστευτο, φοβερό. Να δούμε και τον Conference, δεν είχε γίνει ακόμα ο αγώνας. Villarreal εναντίον Ferencvaros. Στην δεύτερη μας χρονιά, με έντονο το ιταλικό στοιχείο, με έντονο τον ιταλικό αέρα και φινέτσα, έχουμε κατακτήσει ήδη το πρώτο μας double. Οπότε ήδη ανεβάσαμε το στάνταρ του ευρωπαϊκού τίτλου, καθώς ο πρώτος τίτλος ήταν με το Conference που κατέκτησε ο Μουρίνιο και κατακτήσαμε την πρώτη θέση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Να δούμε τυπικά και τις κατακτήσεις των ευρωπαϊκών τίτλων. Το Champions League το κατέκτησε η Paris Saint-Germain, ενώ το Conference το κατέκτησε η Ferencvaros. Ακραία δεύτερη χρονιά στην ομάδα, πάμε να περάσουμε στην τρίτη σεζόν με μοναδικό και τεράστιο στόχο πλέον να κατακτήσουμε το Champions League. Κάτι που από ό,τι φαίνεται θα δούμε να συμβαίνει με κάποια άλλη ομάδα, σε κάποιο άλλο rebuild, σε κάποιο άλλο career video, καθώς η διοίκηση της Ρώμα αποφάσισε να με διώξει από την ομάδα. Και πιθανώς έχει κάθε λόγο να το κάνει αυτό. Τι έκανε άλλωστε, απλά κατέκτησα το πρωτάθλημα της Ιταλίας και το Europa League. Όπως και να έχει με τις τελευταίες εξελίξεις, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, αυτό ήταν το rebuild της Ρώμα. Πείτε μου κάτι στα σχόλια πώς σας φάνηκε και τις προτάσεις για κάποιο επόμενο. Αν σας άρεσε το βίντεο και η σειρά, να υπενθυμίσω πως μπορείτε να το στηρίξετε με το like σας και την εγγραφή σας στο κανάλι. Εμείς τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο live stream. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά.